αύριο θα ήταν νέκρα. Δεν θα κινεί το κανείς για να τιμήσουμε το Σταυρό του Χριστού. Πλην όμως δεν γνωρίζει ο κόσμος τι είναι ο Σταυρός του Κυρίου. Ούτε καν να κάνουμε το σημείο του Σταυρού δεν δυνάμεθα, διότι ο διάβολος δεν αντέχει. Ξέρετε ότι ο περισσότερος κόσμος δεν γνωρίζει να κάνει, να διατυπώσει τον Τίμιο Σταυρό στο στήθος του. Ξέρετε ότι χρειάζεται προσοχή αυτά τα τρία δάχτυλα να είναι ενωμένα, που σχηματίζουν το αδιαίρετον της Αγίας Τριάδος. Τα δύο δάχτυλα τα οποία είναι κλειστά σημαίνουν την Ανάσταση του Χριστού και την Ταφή του Χριστού. Αυτά είναι το πρώτο σημείο. Έπειτα, δεν θα βιαστείς ποτέ σου να κάνεις το σημείο του Σταυρού με αυτόν τον τρόπο, σαν μπορεί να παίζουμε μαντολίνο για μπουζούκι. Τους βλέπω την ώρα κατά την οποία έρχονται να προσκυνήσουν το Ιερό Ευαγγέλιο, κόσμος ο οποίος εκκλησιάζεται κάθε Κυριακή ανελιπώς, δεν μπορούν να διατυπώσουν το σημείο του Τιμίου Σταυρού, διότι δεν τους αφήνει ο Σατανάς. Δεν μπορούν να κάνουν το σημείο του Τιμίου Σταυρού. Τα τρία αυτά δάχτυλα πρέπει να ακουμπούν στο μέτωπο για να ευλογήσει και να φωτίσει ο Θεός το μυαλό μας. Από το μέτωπο κατεβαίνουμε στον οφαλό για να ευλογήσει και να αγιάσει τα σπλάχνα μας ο Θεός. Δεύτερο, εδώ είναι η Ανάσταση, εδώ είναι η Ταφή του Χριστού. Έπειτα φέρνουμε το χέρι μας στο δεξιό μέρος του σώματος και έπειτα εις το αριστερό, για να διατυπωθεί ο Τίμιος Σταυρός ολοκάθαρος, για να φύγει ο διάβολος. Εάν δεν το κάνεις έτσι, αντί να φύγει, έρχεται και μπαίνει μέσα σου. Δεν σε φοβάται. Εκείνο που φοβάται είναι ο Σταυρός του Χριστού. Δι' αυτό σας παρακαλώ, παιδάκια μου, προσέξετε, δεν θέλει πολλούς σταυρούς ο Θεός. Θέλει έναν, αλλά να τον κατανοήσεις, να τον νιώσεις, να ζητήσεις από τον Θεό βοήθεια. Και ο Θεός θα σου δώσει. Το άλλο το οποίο πρέπει να προσέχουμε ιδιαίτερως είναι ότι η αυριανή ημέρα είναι νηστεία μεγάλη. Μην καθίσουμε να φάμε σουβλάκια και να φάμε άλλα οτιδήποτε αρτήσιμα, διότι είναι μεγάλη η μέρα του Σταυρού αύριο. Ο Σταυρός, λέγει, είναι ο φύλαξ πάσης της οικουμένης. Ο Σταυρός είναι η ωραιότης της Εκκλησίας. Ο Σταυρός είναι των πιστών το στήριγμα. Ο Σταυρός είναι όλη η δόξα και η χάρις του Θεού που μας έδωσε. Τον Τίμιο Σταυρό πρέπει να το σεβόμεθα, και πολύ περισσότερον μην ανοίξετε ποτέ το στόμα σαν και να βλασφημίσετε τον Τίμιο Σταυρό. Πολύ περισσότερον τον Θεό μας, πολύ περισσότερον τον Χριστό μας, πολύ περισσότερον την Πανηγία μας. Γιατί εμείς αυτό το έθνος να βλασφημούμε τα Ιερά και τα Θεία? Δια ποιο λόγο? Ποιος είναι εκείνος ο οποίος με αυτονεί τόσο και μας οδήγησε να κάνουμε αυτό το μεγάλο αμάρτημα? Και αν ο Θεός ξεχυλίσει το ποτήρι του, πού θα πάμε? Δεν βλέπετε τι κακά γίνονται όταν πέσει η οργή του Θεού? Δεν βλέπετε ότι σκεπάζει πόλεις ολόκληρες με το νερό? Αυτά είναι εκείνα τα οποία εξαστράπτουν τον θυμόν του Θεού. Εξίστραπτε, λέγει, ο θυμός του Θεού. Έχει τελειώσει πλέον, δεν αντέχει άλλο. Και δι' αυτό βλέπουμε όλα αυτά τα οποία γίνονται. Δεν μου λέτε γιατί γίνονται τόσα δυστυχήματα στην Ελλάδα στους δρόμους? Μπορείτε να μου πείτε?
διότι βλασφημούνε τα ιερά και τα θεία. Θέλει να φύγει και του φταίει εκείνος που είναι μπροστά του και τρέχει τόσο γρήγορα και τον βλασφημεί τα ιερά και τα θεία, γιατί δεν τον αφήνει να περάσει. Και όταν πάει ούτε 10 μέτρα παρακάτω, χτυπάει και πεθαίνει. Φεύγει χάρη στο Θεό, μένει ο Σατανάς, σε τεινάζει σε δευτερόλεπτα. Δεν μου λέτε γιατί γίνονται αυτές οι πλημμύρες, γιατί γίνονται αυτοί οι σεισμοί, γιατί γίνονται αυτοί οι πόλεμοι, γιατί γίνονται αυτές οι ασθένειες, οι πρωτάκουστες. Έχετε ποτέ αντιληφθεί ότι βλέπουμε και δεν βλέπουμε, ακούμε και δεν ακούμε? Το έχετε καταλάβει αυτό? Όταν δούμε τα νέφη και μαζεύονται, λέει ο Θεός, και μας λέγει ότι είμεθα υποκριτές. Υποκριτές, λέγει. Εσείς όταν δείτε τα σημεία του ουρανού, λέγει, λέγεται ότι θα βρέξει. Τώρα τα σημεία των καιρών, λέγει, που σας τα δίδω να τα δείτε, να προετοιμαστείτε, δεν τα βλέπετε, λέει? Τούτα όλα τα οποία βλέπουμε, αδερφοί μου, ονομάζονται σημεία των καιρών. Φεύγουμε από αυτό το θέμα και πάμε στο άλλο θέμα, το οποίο είναι ο πόλεμος τον οποίο πρέπει να κάνουμε. Για να φύγει ο διάβολος χρειάζονται προϋποθέσεις. Πρώτη προϋπόθεση: η πίστη στον Θεό. Αν δεν πιστεύεις, δεν φεύγει. Δεύτερο, μετά από την πίστη, η εξομολόγηση. Αν δεν εξομολογηθείς, δεν φεύγει ο Σατανάς. Τρίτον, εάν αυτή τη στιγμή δεν τηρήσεις την εντολή του Θεού, τη συνταγή, έδωκε ο Θεός συνταγή. Όταν πάει στον γιατρό, σου δίνει μια συνταγή, σου λέει πάρε αυτά τα φάρμακα. Και ο Θεός έδωκε εις τον άνθρωπο, ο οποίος βασανίζεται από τον Σατανά. Και ποιος δεν βασανίζεται? Ποιος δεν βασανίζεται? Ένα Θεό βασάνιζε μέσα στην έρημο ο διάβολος. Όταν ενίστεψε 40 μέρες, μετά επετίθεται ο διάβολος εναντίον του Χριστού και δεν τον εντράπει. Δεν εντράπηκε ο αδιάντραπος. Και πολεμούσε τον Χριστό μέσα στην έρημο και τον εβασάνιζε. Και θα μας κρατήσει χατήριν εμάς. Ο Θεός είπε και μας έδωκε εντολή, μας έδωκε συνταγή και μας είπε ότι εάν θέλεις να απαλλαγείς από αυτό το κακό δαιμόνιο, από αυτόν τον δαίμονα, λέγει, μόνον ένας τρόπος υπάρχει: η προσευχή και η νηστεία. Όχι! Εάν δεν προσευχηθείς, αδερφέ μου, και αν δεν νηστέψεις και λες δεν με ενδιαφέρει, δεν ταράζει ο κακός, γιατί το είπε ο Θεός. Εκείνος που τα γνωρίζει όλα, ξέρει τις πανουργίες του και λέγει ότι το γένος τούτο του διαβόλου, λέει, εν ουδενή εξέρχεται. Σου το δίδει καθαρόν ο Θεός. Δεν φεύγει με κανένα τρόπο, λέει. Είμαι μόνον εν προσευχή και νηστεία. Άρα έχουμε δύο εντολές εδώ. Είπαμε δύο προηγουμένως, την εξομολόγηση και την πίστη, και πάμε σε μία άλλη εντολή του Θεού. Ο Θεός είπε για να φύγει ο διάβολος χρειάζεται ένας τρόπος. Αντίστητε, λέγει, το διαβόλο και φεύξετε αφήμον. Τι σημαίνει αντίστητε? Αντισταθείτε δηλαδή. Σου λέγει ο διάβολος, εσύ θα αρνηθείς αυτό που σου λέει ο διάβολος. Παράδειγμα, είπε ο Θεός ότι όποιος θέλει να είναι φίλος του κόσμου, λέγει, είναι εχθρός δικός μου. Δηλαδή γίνεται αυτομάτως
εχθρός του Θεού και αλίμονός σου εάν τα βάλεις με το Θεό. Εάν γίνεις φίλος του κόσμου, εχθρός του Θεού καθίστασαι. Ο κόσμος, ποιος είναι ο κόσμος που λέγει εδώ το Ευαγγέλιο? Τους ο κόσμος που έχουμε δίπλα μας? Δεν είναι αυτός. Δεν θα γίνουμε εμείς άνθρωποι και να μισούμε τον κόσμο. Τον κόσμο πρέπει να τον αγαπούμε με όλη μας την ψυχή. Ο κόσμος εδώ που λέγει η Αγία Γραφή ονομάζεται ημόδα η θεοκατάρατος. Μόδα. Όταν ο διάβολος ανοίξει το στόμα του και δώσει ένα σύνθημα στον κόσμο, βλέπετε, φανταστείτε μια ολόκληρη οικουμένη να πέφτει πίσω του. Δεν είναι ο διάβολος που είπε να φορέσει η γυναίκα τα ρούχα του άντρος? Το είπε ο Θεός. Ο Θεός λέει, δεν μπορώ να σε δω να φορέσεις τα ρούχα του άντρος. Σε συχαίνομαι, λέγει, βδέλυγμα Κυρίω το Θεό. Άρα ο Θεός δεν σου είπε να κάνεις αυτό, σου το είπε η μόδα, ο διάβολος δηλαδή. Προσέξτε, κοιτάξτε με τη διάνοια σας ολόκληρον την οικουμένη. Ποιος το έφυγε? Ποιος είναι εκείνος που εγλίτωσε? Έχει καμιά γυναίκα που δεν την εμόλυνε ο διάβολος? Σ' όλες τις γυναίκες δεν εφόρεσε το παντελόνι? Άκουσες ποιος είναι ο κόσμος? Η μόδα. Τι είπεν τώρα η μόδα? Να γυμνωθεί η γυναίκα και να περπατεί στους δρόμους. Είδατε τα παιδάκια μας? Τα έχετε δει τα παιδιά μας? Τις κόρες αυτές οι οποίες αύριο θα γίνουν μητέρες και θα κρατήσουν το αιώνιο όνομα της Ελλάδος. Τις είδατε πως είναι? Προσέξατε τι δημιούργησε ο διάβολος όταν εμπήκε στο μυαλό του πρώτου? Ποιος ήταν αυτός ο πρώτος? Εσείς θα τον έβρετε. Εκείνος που είπε να καταργηθεί το γυμνάσιο και να ενωθούν τα αγόρια με τα κορίτσια. Ξέρετε ποιος ήταν αυτός ο διάβολος? Ο διάβολος της κολάσεως. Σε ποιον εμπήκε πρώτα και άνοιξε το στόμα του και είπε αυτό? Δεν θα είχε ανάπαυση στον Θεό. Εάν δεν μετανοήσει αυτός ο αθεόφοβος, δεν θα έχει ανάπαυση. Ποιος είναι αυτός που το είπε? Ο καθένας από εμάς θα τον έβρει. Έβαλαν τα κοριτσάκια κοντά στα αγοράκια, δυο καμίνια ολόκληρα. Το λοιπόν, πέστε μου σας παρακαλώ, γνωρίζετε ότι οι περισσότερες εκτρώσεις στην Ελλάδα γίνονται από τότε που είπαν αυτό το πράγμα? Ξέρετε ότι από τότε που εφήρμοσαν αυτό το πράγμα, ότι δεν υπάρχει αγνό παιδί? Σπανίως να δεις ένα αγνό παιδάκι να έχει την τιμή του, είτε αγόρι είναι είτε κορίτσι. Δεν είναι δυνατόν ποτέ, παιδάκια μου, να βάζεις το σπίρτο κοντά στο μπαρούτι. Θα ανατιναχτεί και θα αφανιστεί τους τόπους. Και όμως έγινε αυτό το κακό στην Ελλάδα μας. Πηγαίνετε να το φέρετε πίσω. Η μόδα, φτάνει το ότι είπε η μόδα. Ενώθησαν τα πάντα, καταργήθησαν τα πάντα. Οι φύσεις άλλαξαν πορεία. Η αρμονία της φύσεως άλλαξε πορεία. Κοιτάξτε να δείτε τα ζώα, ότι διαφέρει το αρσενικό από το θηλυκό. Το έχετε προσέξει? Προσέξατε ότι τα πουλάκια που πετούν, υπάρχει διαφορετικό χρώμα στο αρσενικό και διαφορετικό στο θηλυκό? Προσέξατε ότι οτιδήποτε υπάρχει πάνω στη γη ξεχωρίζει το αρσενικό από το θηλυκό?
και έλατε στον άνθρωπο ο οποίος έχει μυαλό. Τα έβαλε και τα δυο και δεν μπορεί να ξεχωρίσεις ποιος είναι ο άντρας και ποιος είναι η γυναίκα. Περπατούν δύο στο δρόμο. Εσύ πηγαίνεις πίσω. Βλέπεις δύο αγκαλιασμένους και φορούν και δύο παντελόνια. Και οι δύο μαλλιά και οι δύο σκουλαρίκια και διαρωτάσαι και λες είναι δύο άντρες που είναι αγκαλιασμένοι ή είναι δύο γυναίκες που είναι αγκαλιασμένες. Δεν γνωρίζεις. Δεν γνωρίζεις. Διαρωτάσαι και δεν μπορεί να ξεχωρίζεις τον άντρα από τη γυναίκα. Πού να πάμε μετά, πού να προχωρήσουμε. Αντίστετε το διαβόλο και φέξετε αφημών. Όποιος θέλει να είναι φίλος της μόδας είναι εχθρός του Θεού. Και βλέπετε ότι στους γάμους και στις βαφτίσεις και την Κυριακή της Θείας και Ιεράς Λειτουργίας, μυστήρια είναι και τα τρία. Προσέξετε ότι οι περισσότερες γυναίκες μπαίνουν στην εκκλησία γυμνές. Προσέξετε παιδάκια μου, εσείς που ακούτε τώρα αυτά τα λόγια, μην αφήνετε το σώμα σας γυμνό να το βλέπουν τα μάτια του ανδρός. Δια ποιο λόγο? Διότι γίνεσαι σκάνδαλο. Και όταν φορέσεις εκείνο το παντελόνι και περπατάς, δεν βλέπεις πίσω σου. Δεν είδες πίσω σου τι γίνεται. Το πισινό μέρος δεν το είδες, γιατί τα μάτια σου είναι μπροστά σου. Έδωσε ο Θεός να βλέπεις πάνω. Σου έδωσε να βλέπεις πίσω. Γιατί θα τα βάζε τα μάτια ο Θεός πίσω μας. Εάν έβλεπες πίσω τι σχηματίζεται, θα έφτυνες τον εαυτό σου. Όχι να γελάς, όχι να χαίρεσαι, όχι να τρέχεις. Εάν έβλεπες πίσω σου τι σχήμα έχει το σώμα σου, θα ήσουν μες στα δάκρυα. Αν έχεις συνείδηση, αν δεν έχεις, άλλο πράγμα. Και όμως περπατάς στο δρόμο, από τη μία γυμνή, από την άλλη με εκείνο το παντελόνι και δείχνεις το σώμα σου και κατασκανδαλίζεις από το πρωί που βγαίνεις από το σπίτι σου μέχρι το βράδυ χιλιάδες ψυχές. Διότι όταν γίνεσαι αιτία, λέγει ο Θεός, να σκανδαλίζεις, η ποινή σου είναι μία. Να δέσεις μιλόπετρα στο λαιμό και να βρεθείς στην θάλασσα, λέει, που δεν υπάρχει σωτηρία. Και το είπε τούτο. Προσέξτε εδώ το πιο φοβερό. Όταν έλεγε αυτά τα λόγια ο Θεός, είχε ένα μικρό παιδάκι και το έβαλε στην αγκάλι του και είπε στους μαθητάς του, προσέξτε, λέγει, μη σκανδαλίσετε ως εν των μικρών τούτων. Ούτε ένα μικρό παιδάκι να με σκανδαλίσει. Πού να σκανδαλίσεις μεγάλο πλάσμα? Προσέξτε να σας πω ένα περιστατικό για να το έχετε υπόψη σας. Μόλις ήρθα από την Κύπρο. Το 59, 60 με 70. Τη δεκαετία είναι αυτή. Το 59-60 εφερμόστη για πρώτη φορά εκείνη η φούστα, η μίνι. Ο σκανδαλισμός ήταν φοβερός μες στην κοινωνία, φοβερός. Οι άντρες έμεναν πάντοτε τυφλωμένοι πάνω στην γυναίκα που έδειχναν το σώμα της. Είχα έναν οδηγό ο οποίος έκανε την συγκοινωνία μοναστερακίου Βύρονος. Ο οδηγός αυτός ήταν θεοφοβούμενος, ήταν γαμβρός ιερέως, ήταν άριστος οδηγός και ανέβαινε από το μοναστεράκι προς το Βύρονα. Και γνωρίζετε που είναι το στάδιο. Εκεί πρώτη εισόδου του σταδίου υπάρχει μία στάση. Εστάθηκε ο οδηγός εκεί για να κατέβουν επιβάτες και να ανέβουν επιβάτες. Στάθηκε στη θέση του ακριβώς.
Απέναντι, εάν μεταφερθούμε νοερός, υπάρχει ένα πεζοδρόμιο, μεγάλο πεζοδρόμιο, απέναντι ακριβώς από το στάδιο. Εκείνη τη στιγμή περπατούσαν. Προσέξτε να δείτε τα φοβερά που δημιουργούνται μέσα στην κοινωνία. Και προσέξτε να δούμε και την κρίση του Θεού πώς θα είναι άδελος. Εκείνη τη στιγμή περπατούσαν δύο κοριτσόπουλα στην ηλικία των 15-17 ετών, γυμνά, με εκείνη τη φούστα. Περπατούσαν, χαριεντίζοντο, γελούσαν, εχόρευαν στον δρόμο και πήγαιναν. Πίσω από το αυτοκίνητο έρχεται ένα παιδί 20χρονο πάνω στη μοτοσυκλέτα. Όπως έρχεται, για να περάσει το αυτοκίνητο, έπεσε το μάτι του νεαρό παιδί πάνω σε αυτά τα νεαρά. Και έμεινε και τα έβλεπε. Και πήγαινε η μοτοσυκλέτα. Όπως πήγαινε η μοτοσυκλέτα, πήγε και χτύπησε στο αυτοκίνητο και πέθανε το παιδί. Αυτά έφυγαν. Πήγανε στην δουλειά τους, πήγανε στον δρόμο τους. Εν ώρα κρίσεως, δεν είναι αυτά αιτία που σκοτώθηκε αυτό το νέο το παιδί? Δεν είναι αιτία ότι σκανδάλισαν ένα παιδί? Δεν είναι η αιτία ότι σκανδάλισαν και άλλα παιδιά? Δεν είναι η αιτία όταν αυτή τη στιγμή περπατάει η κόρη στον δρόμο και δείχνει την κοιλιά της, δείχνει το σώμα της, να μην πούμε τίποτε άλλο? Δηλαδή ένα γυμνό πλάσμα περπατεί στον δρόμο και πάει και κάθεται στο θρανείο του σχολείου για να μάθει γράμματα. Και δίπλα της κάθεται το νεαρό το παιδί, το οποίο το μυαλό του δεν είναι σε εκείνα που λέει ο δάσκαλος. Το μυαλό του είναι στην πονηρία. Παιδάκια μου, αυτά τα οποία σας λέω, πρέπει να προσέξετε ένα πράγμα, ότι εχάθηκε η Ελλάδα μας. Εχάθηκε η Ελλάδα μας. Διαμαρτυρήθηκε κανένας? Ορίστε. Εμείς ούτε μιλούμε ούτε λαλούμε. Το λοιπόν, εγώ σας είπα όσα έπρεπε να σας πω. Προσπαθήστε να έχετε και το τελευταίο το οποίο είπε ο Θεός για να φύγει ο σατανάς. Θα τα απαριθμίσω. Πίστηση στον Θεό, να πιστεύεις. Δεύτερον, εξομολόγησης. Τρίτον, νηστεία. Τέταρτον, προσευχή. Πέμπτον, αντίσταση. Έκτον, ποιο είναι το έκτον? Έκτον, ατομική προσπάθεια. Να σε δει ο Θεός ότι θέλεις να φύγεις από τα νύχια του σατανά. Εάν εσύ δεν θέλεις, δεν σε αναγκάζει ο Θεός. Όταν σε δει όμως ότι θα γονατίσεις, θα προσευχηθείς, θα αρχίσεις δάκρυα, θα κάνεις αυτά τα οποία είπαμε, θα σε ελευθερώσει ο Θεός οπωσδήποτε. Γι' αυτό σας παρακαλώ, παιδάκια μου, κλείστε τα αυτά που σας είπα στην ψυχούλα σας.